Κύριε, να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε μαζί με τον κύριο Αποστόλου, Άντης Αποστόλου, ανώτερος λειτουργός εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί πραγματικά θέλω να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Χθες είχα συντεχνίες και εργοδότες. Δεν βγάλαμε άκρη σε κάποια θέματα που αναφέρθηκαν, οπότε καλό είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο όπως πρέπει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα σχέδια στήριξης. Έχουν αρχίσει οι καταβολές των επιδομάτων για αυτά τα σχέδια που αφορούν ΛΕΜΕΣΟ και ΠΑΦΟ για τον Νοέμβρη? Οι πληρωμές έχουν αρχίσει από τις 5 και 6 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Υπάρχει ένας αριθμός αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων που συνεχίζεται εξέταση, γιατί είχε διαπιστωθεί κατά τον πρώτο έλεγχο μια διαφορά σε σχέση με το τι έχει δηλώσει ο εργοδότης στην αίτηση σε σχέση με την έκθεση του λογιστή. Από την ημερομηνία που σας είπα, που έχουν αρχίσει πληρωμές και μετά, γίνονται καθημερινά πληρωμές. Θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες όσοι θα είναι δικαιούχοι θα μπορέσουμε να έχουμε προχωρήσει στην καταβολή του σχετικού επιδόματος. Χθες είχα τηλεφώνημα που αφορούσε αυτοτελώς εργαζόμενους και μου είπαν ότι αντί να τους δοθεί το επίδομα από τα σχέδια στήριξης από την 1η μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, τους δόθηκε από τις 13 μέχρι τις 30, κάτι που ισχύει για τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, από ό,τι γνωρίζω. Γιατί τους δόθηκε και αυτούς από τις 13 μέχρι τις 30? Θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους αυτοτελώς εργαζόμενους, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που δικαιούνται να πληρωθούν για ολόκληρο τον Νοέμβριο χωρίς να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν έκθεση λογιστή. Αυτές οι κατηγορίες όντως πληρώνονται από την 1η μέχρι τις 30. Mm-hmm. Υπάρχει κατηγορία που αφορά τις αυτοτελώς εργαζόμενους σε σχέση με δραστηριοποίησεις στις επαρχίες ΛΕΜΕΣΟΥ και ΠΑΦΟΥ, που με έκθεση λογιστή, εφόσον σημειώσουν τη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πληρωθούν από 13 μέχρι 29 ή 13 μέχρι 30. Και υπάρχει και η κατηγορία που έχει προσθεθεί στο τελευταίο σχέδιο για αυτοτελώς, οι οποίοι με έκθεση λογιστή σημειώνουν μείωση στον κύκλο εργασιών πέραν του 80%, mm-hmm, μπορούν να πληρωθούν από την 1η μέχρι 30. Ωραία, πρέπει να σημειώσουμε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τη στιγμή που υποβάλλει κάποιο φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση αίτηση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για την περίοδο την οποία ήδη αιτούνται να πληρωθούν. Άρα, ένας αυτοτελώς εργαζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο έχει σημειώσει μια κατηγορία πάνω στην αίτηση, που η κατηγορία εκ προημίου είναι δικαιούχα μόνο για περίοδο 13 μέχρι 30, το σύστημα, όταν θα τρέξει να πληρώσει, θα πληρώσει σύμφωνα με τη σχετική αίτηση που έχει υποβληθεί. Μάλιστα. Άρα, αν συνέβη κάποιο λάθος, σαν και αυτό που μόλις τώρα μας είπατε, υπάρχει τρόπος να το αλλάξουμε και να δοθούν και τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί έγινε ένα λάθος ή όχι? Σε αυτήν τη φάση, οι διορθώσεις που γίνονται μετά που κλείνουν τα οποιαδήποτε σχέδια, μιλώ τώρα από τον Ιούνιο και μετά, που έχουμε αρχίσει πλέον με συγκεκριμένων τύπων αιτήσεων, οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν σε περίπτωση που εσφαλμένα κάποιον άτομο μπορεί να έχει σημειώσει μόνο μία μέρα πάνω στην αιτήση, άρα το σύστημα τον έχει πληρώσει για μία μέρα, εκεί είναι κάτι που μπορεί εύκολα με έναν αίτημα που θα υποβάλει το άτομο να προχωρήσει το Υπουργείο και να κάνει διόρθωση. Άρα μπορεί να γίνει διόρθωση, για να πούμε στους ανθρώπους. Διόρθωση μπορεί να γίνει, όπως επαναλαμβάνω, σε μια κατηγορία αυτοτελώς, ναι, που υπό κανονικές συνθήκες για να πληρωθεί 1η με 30, mm-hmm, θα πρέπει να έχει έκθεση λογιστή. Ναι. Το φυσικό πρόσωπο έχει επιλέξει μια άλλη κατηγορία και υπόβαλε αίτηση όπου δεν χρειάζεται έκθεση λογιστή και έχει πληρωθεί βάσει αυτή τη αίτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το να υποβάλει αίτημα για διόρθωση ημερομηνία πιθανόν να συνιστά
πλέον και αν διαφοροποιήσει δηλαδή το αίτημα του και περίπτωση που το Υπουργείο δεν θα μπορέσει να πληρώσει καν και θα πρέπει να ζητήσει λεφτά πίσω. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, ενώ οποιασδήποτε διορθώσεις στοιχείων και αιτήσεων δεν είναι εύκολο να γίνει. Γι' αυτό και η προσπάθεια είναι οτιδήποτε θα γίνει να γίνει κάτι τη στιγμή της αίτησης. Μάλιστα. Αντιληπτό. Αντιληπτό τι λέτε. Να είμαστε και όλοι πιο προσεκτικοί. Ωστόσο, υπάρχουν, με βάση τα δεδομένα που μας είπατε, σε περίπτωση που υπάρχουν και η έκθεση λογιστή και αν είναι συγκεκριμένα τα σφάλματα που έγιναν, υπάρχει περίπτωση. Ωστόσο, καλύτερα όταν συμπληρώνουμε τις αιτήσεις μας να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε σχόλιο ή αίτημα για επανεξέταση της αίτησης τους, είτε στην ιστοσελίδα του coronavirus, είτε στο fax το οποίο έχουμε μπει το 22-33-81-75. Ναι. Και ανάλογα θα προχωρήσουν και θα σε ενημερώσουν. Τώρα, σε ένα άλλο ερώτημα. Την περίοδο εφαρμογής σχεδίων για ανήλικα τέκνα, όταν έπρεπε δηλαδή να μείνει ο γονιός στο σπίτι, πληρώναν οι κοινωνικές ασφαλίσεις τους γονείς βάσει ποσοστού του μισθού και των ανήλικων τέκνων, χωρίς τηλεργασία. Επειδή δεν εργάζονταν, έμεναν σπίτι για να προσέχουν τα παιδιά. Θυμάστε τότε που έγινε αυτό, στο πρώτο το lockdown. Όχι κοινωνικές ασφαλίσεις, τα επιδόματα COVID. Μπράβο, συγγνώμη, απολογούμε, τα επιδόματα COVID. Τώρα, μας λέει η φίλη τηλεθεάτρια, έγινε αποκοπή του 13ου μισθού, λόγω του ότι δεν πήγαινα στην εργασία, με αποτέλεσμα ο 13ος να έρθει με αναλογία με τους μήνες που είχα φυσική παρουσία στην εταιρεία. Αυτό είναι νόμιμο? Όπως έχει δηλώσει και η Υπουργός στην τελευταία συνάντηση που είχε γίνει, που εξ αφορμής είχε εντεθεί και το ερώτημα σε σχέση με τον 13ο, αλλά και σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του Υπουργείου Εργασίας, έχουμε πει ότι η περίοδος κατά την οποία είτε φυσικών πρόσωπων, όπως στην περίπτωση που περιγράφεται, είχε λάβει επιδόματα COVID, είτε επιχείρηση είχε προχωρήσει και συμπεριλήφθηκε με αίτημα της για τους εργαζόμενους της σε επιδόματα COVID, η περίοδος αυτή θεωρείται ως συνεχόμενη υπηρεσία για σκοπούς 13ου μισθού. Άρα ο εργοδότης δεν μπορεί να αφαιρέσει την περίοδο αυτή και να πληρώσει αναλογία περίοδου των 13ων. Μιλούμε πάντα τώρα στις περιπτώσεις που η καταβολή του 13ου στα προηγούμενα χρόνια ήταν μια πρακτική ή μια συμφωνημένη, καθορισμένη διαδικασία ωφελημάτων μέσα στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Σε περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί η κοπέλα να απευθυνθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για πληροφορίες πώς μπορεί να υποβάλει παράπονο για εξέταση από το συγκεκριμένο τμήμα σε σχέση με τον νόμο περί προστασίας μισθών. Πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε, γιατί αφορά και πολλούς συμπολίτες μας, επειδή βλέπουν λίγο μειωμένα τώρα το 13ο τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω ακόμη δύο ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σας ρωτήσω. Λοιπόν, το εφάπαξ θα το πάρουμε τελικά εμείς που κλείσαμε από 13/11 μέχρι τέλος, αυτοτελώς εργαζόμενος? Όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ήδη εγκριθεί σχετικών κονδύλιν. Τώρα αναμένουμε να ολοκληρωθεί η φάση με τις πληρωμές των επιδομάτων στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σύμφωνα με τον καθορισμό το ποιοι είναι δικαιούχοι από το Υπουργείο Οικονομικών για καταβολή του εφάπαξ ποσού. Όμως, όπως έχει ανακοινωθεί, ναι, έχει εγκριθεί συγκεκριμένο κονδύλι. Οικογενειακό εστιατόριο, τρεις υπάλληλοι μας πλήρωσαν για τον γιο μου, αλλά όχι εμάς, επειδή είμαστε διευθυντές. Νομίζαμε ότι με βάση τα σχέδια για μικρών επιχειρήσεων πληρώνονται όλοι μέχρι 3 άτομα ασχέτως ιδιότητας. Τι ισχύει, να ενημερώσουμε τον τριζιάτη μας? Ισχύει ότι για επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα σχέδια καλύπτονται μέχρι και 3 εργαζόμενοι στο 100%. Υπάρχει ξεκάθαρα μέσα στα σχετικά σχέδια, όταν κάποιος ανατρέξει τις πρόνοιες, ότι ακόμη και οι διευθυντές μέτοχοι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να συμπεριληφθούν από την επιχείρηση μέσα στον κατάλογο για καταβολή επιδομάτων. Αν τώρα για συγκεκριμένο λόγο στο αίτημα της επιχείρηση έχει αφήσει εκτός του αιτήματος
τους δύο διευθυντές, γιατί θεώρησαν ότι οι διευθυντές δεν συμπεριλαμβάνονται. Το σύστημα έτρεξε και έχει αξιολογήσει έναν άτομο. Αν η επιχείρηση όντως έχει τρία άτομα ανοιχτές εργοδοτήσεις και είχε υποβληθεί αίτημα για αυτά τα τρία άτομα, βάσει των ελέγχων που γίνονται από σύστημα, θα πληρώνονταν και τρεις. Αν ήταν, επαναλαμβάνω, πάνω στην αίτηση. Μάλιστα. Τώρα, μια άλλη τηλεθεάτρια λέει ότι έχει να πληρωθεί από τον Αύγουστο για τα σχέδια, από τα σχέδια για επιχειρήσεις που έχουν πάρει να δραστηριοποιηθεί και έχουν πέραν του 40% μείωση. Έχει στείλει, λέει, μέχρι τώρα 9 email. Οι μόνες περιπτώσεις που εκκρεμούν για πέραν της μιας φάσης πληρωμές είναι η κατηγορία του λιανικού εμπορίου, που σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο μεγάλες επιχειρήσεις όσο και μικρές, όσο και εποχικές επιχειρήσεις στις επαρχίες Πάφου και Ελεύθερης Αμοχωστού. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις, ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι όντως είναι δικαιούχες στα σχέδια του Υπουργείου, θα πρέπει να γίνει μία προς μία ο ελεγχός. Συνεχίζεται και αυτές οι περιπτώσεις πληρώνονται, όσες δηλαδή ξεκαθαρίζουν πληρώνονται. Αν είναι σε αυτήν την κατηγορία του λιανικού εμπορίου, να κάνει ακόμη λίγο υπορομονή και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε όλες τις φάσεις. Είναι βέβαια από τον Αύγουστο. Θα κάνει ακόμα λίγη υπομονή η κοπέλα, δεν έχει και άλλη επιλογή. Τώρα, επειδή με ρωτάνε, όλα τα επιδόματα, αν αφορά μια εταιρεία, τα παίρνει ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης και τα μοιράζει στους εργαζομένους, έτσι δεν είναι? Ναι, με βάση σχετικών κατάλογων που το αποστέλλεται από το Υπουργείο. Μάλιστα, μάλιστα. Για να απαντήσουμε και στο τελευταίο ερώτημα. Αυτά για σήμερα, κυρία Αποστόλου. Θα δούμε τι θα προκύψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις.